και αυτό το δυστύχημα χθες με τον νέο στην Παραλιακή. Mm-hmm. Βλέπω λοιπόν ότι γίνονται αρκετά τροχαία, ναι. Λαμβάνουν πλέον χώρα και εντός πόλης. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Μπορούμε να δούμε και τη σχετική κάρτα με τη βοήθεια λοιπόν του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Ατυχημάτων. Ακριβώς. Έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία μέχρι και σήμερα, το 2022, κάθε άλλο παρανέμακτο θα το λέγαμε, καθώς έχουμε 17 νεκρούς στους δρόμους της Κρήτης, ναι. Όταν το αντίστοιχο διάστημα, μέχρι και σήμερα δηλαδή, το 2021, η Κρήτη μετρούσε μόλις 8 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή. Δηλαδή είναι το πρώτο τρίμηνο περίπου. Τετράμινο. Είναι το πρώτο τετράμινο. Σωστά. Τέλη του Απρίλη. Ναι, το πρώτο 17 τετράμινο. 17 νεκροί σε σχέση με τους 8 πέρυσι. Είναι διπλάσιος αριθμός. Πάμε να δούμε και μία άλλη κάρτα αναφορικά με τους νομούς, να τελειώσουμε με αυτό. Στο Ηράκλειο λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους. 12 νεκροί. Όταν πέρυσι το 2021 ήταν μόλις 3 νεκροί. Αυτή είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Στα Χανιά είναι 3 νεκροί, ίδιος αριθμός με πέρυσι. Στο Ρέθυμνο 1 και στο Λασίδι. Μάλιστα, πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Καλοκύρη, είναι πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής στο νομό Ηρακλείου. Κύριε Καλοκύρη, την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά, βέβαια. Καλησπέρα και συγχαρητήρια που σας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλοκύρη. Δεν ξέρω, στο ίδιο έργο θεατές να σας ρωτήσω, είχαμε ξαναεπαναλάβει τη συζήτηση. Τι φταίει ένας διπλάσιος αριθμός θυμάτων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι? Πού οφείλεται αυτή η αύξηση? Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, είμαστε εδώ, όπως είπατε και εσείς, να συζητάμε τα ίδια πράγματα και δυστυχώς όχι με καλό αποτέλεσμα. Ο τρόπος που γίνεται το ατύχημα, μάλλον εν πάση περιπτώσει, είναι ότι πρέπει να δείξουμε όλοι μας τη δέουσα προσοχή όταν οδηγάμε. Να σεβόμαστε τα όρια και να μην προσπαθούμε να κάνουμε επίδειξη ικανοτήτων στις περισσότερες φορές που κάποιες φορές φέρνουν αυτές τα δυστυχήματα. Και μιλάμε τώρα για μια περιοχή, την Παραλιακή, που βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα, που έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα. Υπάρχει και αγανάκτηση εκεί από τους κατοίκους. Λένε για οδηγούς που αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Ναι. Και χωρίς να τηρούν βεβαίως τα μέτρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σημείο Καρμανιόλα πλέον η Καραλιακή. Δεν φταίνε όμως μόνο οι υποδομές, η αλήθεια είναι. Φταίει η κοινοτροπία, φταίει ότι έχουμε και μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων μας. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και καταστάσεων. Πολύ σωστά. Ο δρόμος σαν δρόμος έχει κάποιες προδιογραφές και κάποια όρια ταχύτητας. Αν τα σεβόμαστε εμείς αυτά τα όρια ταχύτητας και πάμε όπως πρέπει να πάμε, δεν θα έχει το ατύχημα. Ο δρόμος ο Παραλιακός είναι εντός κατοικημένης περιοχής. Το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 χιλιόμετρα. Αν σεβόμαστε αυτά τα όρια, δεν έρχονται τα δυστυχήματα εύκολα. Και βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Καλοκύρης είχε και σε ανάρτησή του σχετική στο Facebook, είχε λίγο πριν το Πάσχα καλούσε όλους τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τηρώντας απλούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Φορώντας το κράνος, χαμηλές ταχύτητες, όχι αλκοόλ υπό την επίρρεια μέθης. Λίγο πολύ γνωστά, αλλά δυστυχώς φτάνουμε πλέον στο σημείο να μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες για μία ακόμα φορά και για ένα όχι τόσο ανέμακτο Πάσχα. Ακριβώς. Φταίνουν όμως και οι υποδομές. Γιατί εντάξει, ξεκινάμε μία συζήτηση αναφορικά με την υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, αλλά έχουμε να κάνουμε και με απαρχαιωμένες υποδομές σε επίπεδο Κρήτης και κακοστημένους εντός εισαγωγικών βέβαια δρόμους, η αλήθεια είναι. Ναι, φταίνε και οι υποδομές, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει ο άνθρωπος. Μπορεί ο δρόμος να μην είναι ο δρόμος ο καλός, να μην είναι ο δρόμος ο φωτισμένος, αλλά αν το όριο είναι αυτό που πρέπει να έχουμε, δεν έρχεται το ατύχημα τόσο εύκολα. Πρέπει να προσέχουμε, να σεβόμαστε τα όρια. Πρέπει να το λέμε, να το ξαναλέμε, να το φωνάζουμε μέχρι να το κατανοήσουμε. Όρια, προσπεράσεις, προτεραιότητες. Ναι, ένας δρόμος που είναι να πας με ένα συγκεκριμένο όριο, δεν μπορούμε να βγαίνουμε στο διπλάσιο ή το τριπλάσιο. Δεν γίνεται. Σε κατοικημένη περιοχή το όριο είναι 50. Πόσο να πάμε δηλαδή? Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί έρχονται. Γι' αυτό γίνονται και τα περισσότερα ατυχήματα μέσα στις πόλεις, έτσι. Γιατί εντάξει, έφυγε η μηχανή, έπεσε η μηχανή. Το θέμα είναι πού θα σκάσει αυτός που οδηγούσε με τη μηχανή. Αν συρθεί, έχει καλός. Αν σκάσει σε κάποιο δέντρο, σε κάποιο νησίδα, σε κάποιο παρκαρισμένο ή σε κάποιο σταθερό σημείο, τότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Η προτροπή σας, κύριε Καλοκύρη, προς τους τηλεθεατές και κυρίως προς τους νέους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, για να κλείσουμε λίγο με αυτή την προτροπή. Ναι, η προτροπή μου είναι τα κλασικά πράγματα. Να φοράμε τη ζώνη μας, να φοράμε το κράνος μας, να προσέχουμε να μην πατάμε τη διπλή διαχωριστική λωρίδα, να μην οδηγάμε υπό την επίρρεια αλκοόλ, να μην έχουμε υπερβολική ταχύτητα, να μην μιλάμε στο τηλέφωνο και να μην κάνουμε επίδειξη ικανοτήτων. Είναι βασικοί κανόνες
που όσο και να ακούγονται τετριμένοι, αν τους σεβόμαστε αυτούς και τους εφαρμόζουμε, θα είμαστε ασφαλείς. Μάλιστα. Ναι, φταίνε οι δρόμοι, φταίνε οι υποδομές, αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει ο παράγοντας άνθρωπος. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πολύ και να κλείσω με κάτι, αν μου επιτρέπετε, ναι. Ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι μας, προσοχή, 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 γιατί κανείς μας δεν περισσεύει. Μάλιστα. Να είστε καλά.